Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Στατουλάκο, τον συνάδελφό μας στην Πάτρα. Είναι μαζί με την κυρία Βασιλική Γεωργιοπούλου. Είναι η διοικήτρια στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πάτρας, εκεί όπου χθες είχαμε μια τραγωδία. Πραγματικά δεν τη χωράει ο ανθρώπινος νους, Χρήστο. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα από την Πάτρα. Έντως ένα συγκλονιστικό γεγονός το οποίο κατεγράφει μια απίστευτη κατάσταση με ένα βρέφος 3 μηνών το οποίο έχασε την ζωή του, καθώς η μητέρα του μαζί με τον αδερφό του είχαν έρθει εδώ στο νοσοκομείο για ένα κάταγμα που είχε το μεγάλο παιδί. Ωστόσο παρέμενε μέσα στο νοσοκομείο μαζί με την μητέρα του και το πρωί, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όπου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή όταν ενημερώθηκε ότι η μητέρα του κάτι δεν πάει καλά, δυστυχώς το παιδί κατέληξε. Για να δώσω κατευθείαν το λόγο στην κυρία Γεωργιοπούλου, που είναι και η διοικήτρια του νοσοκομείου. Κυρία Γεωργιοπούλου, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Τι ακριβώς συνέβη χθες το πρωί στο νοσοκομείο που σήμανε συναγερμούς? Κοιτάξτε, ξημερώματα την Κυριακή, μία μητέρα που νοσηλεύονταν το παιδάκι της με ατύχημα στην ορθοπαιδική μας κλινική, πήρε το βρέφος που το είχε μαζί της αυτές τις μέρες της νοσηλείας και το πήγε στις νοσηλεύτριές μας, τονίζοντας ότι το βλέπει ότι είναι παγωμένο, μάλλον κάτι συμβαίνει. Γρήγορα οι νοσηλεύτες κάλεσαν τους γιατρούς, έγινε προσπάθεια για ανάνυψη που δυστυχώς δεν απέδωσε και το βρέφος πήρε το δρόμο για το πανεπιστημιακό για νεκροψία, νεκροτομή. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε το φιλοξενούμενο αυτό βρέφος κάποιες μέρες στο νοσοκομείο μας, γιατί παρόλο που είχαν γίνει προσπάθειες και με την κοινωνική μας υπηρεσία να ενημερωθούν άλλα μέλη της οικογένειας να το κρατήσουν, γιατί καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν είναι για ένα υγιές παιδί, πόσο μάλλον βρέφος, το κατάλληλο περιβάλλον, το νοσοκομείο. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν τόσο εύκολο να βρεθεί κάποιος να το φιλοξενήσει και να το κρατήσει το παιδί. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσαμε να διώξουμε το μωράκι από το νοσοκομείο από τη στιγμή που η μητέρα του μας παρακαλούσε ότι χρειάζεται να μείνει μαζί της. Το κρατήσαμε και δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Αυτό είναι το μοναδικό περιστατικό για συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, επειδή έρχονται πάρα πολλά άτομα. Τι κάνετε προκειμένου να αντιμετωπίσετε τέτοιες καταστάσεις και εσείς και άλλα, φαντάζομαι, και στα υπόλοιπα νοσοκομεία και εδώ στην περιοχή και σε ολόκληρη τη χώρα? Κοιτάξτε, κάνουμε προσπάθειες να τους πείσουμε για το πώς θα πρέπει να είναι οι συνθήκες για όλους και για την ασφάλεια τη δική τους. Με κάποιους μπορούμε να συνεννοηθούμε και είναι τα πράγματα πιο εύκολα. Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο και κάποιοι άνθρωποι κιόλας μπορεί να έχουν μεταφερθεί και από άλλες περιοχές πιο μακρινές από την Πάτρα, οπότε τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Οπότε, εντάξει, κάποιες φορές επιτελεί και ξενοδοχειακή, ας το πούμε, υποστήριξη το νοσοκομείο μας για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν από το νοσηλευτικό χώρο. Έχουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά την νεκροψία που έχει γίνει στο Ρίο? Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, όχι. Και φυσικά όλοι μας θα θέλαμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη με αυτό το περιστατικό. Η μητέρα, Χρήστο, για να κλείσουμε, η μητέρα με το βρέφος ήταν και έμεναν στο ίδιο δωμάτιο με το παιδάκι το 6χρονο, με το άλλο παιδί της οικογένειας που ήταν με το κάταγμα? Στο ίδιο δωμάτιο και ήταν πιο μικρό. Ήταν 2 με 3 χρονών το παιδάκι. Τριών ετών. Με το ατύχημα. Mm-hmm. Ναι, ήταν μικρό, δεν ήταν μεγάλο παιδάκι. Επίσης, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ήταν ασφυξία. Δηλαδή ότι η μητέρα στον ύπνο της πλάκωσε το βρέφος κτλ. Αυτό περιμένετε να Ακριβώς, ναι. Η νεκροψία θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί εικασίες είναι. Μάλιστα. Μπορεί να συνέβη, μπορεί και όχι. Γιατί υπάρχουν και άλλες αιτίες για ξαφνικό θάνατο στα. Πάντως δεν είναι υγιές ένα μωράκι 3 μηνών, ένα βρέφος 3 μηνών να είναι εκεί στο νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει, το επισημάνατε κι εσείς, και πρέπει να το πούμε. Δεν έχει δουλειά ένα βρέφος να είναι εκεί. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σας, κυρία Γεωργοπούλου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πει κανείς, είναι δύσκολο. Πρέπει να πιστούν και οι γονείς, έτσι. Αυτό είπε και η γυναίκα, ότι προσπαθούμε, κάνουμε προσπάθειες με τους γονείς, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Κάποια στιγμή οι γονείς πρέπει να ξαναγκάζονται, όχι να πείθονται. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει η συζήτηση. Ναι. Δηλαδή πρέπει να κάνεις αυτό. Θα μετά κάνεις μπαίνουμε αυτό. Σε άλλη διαδικασία όμως. Έχουμε δει και επεισόδια και εντάσεις. Είναι η προστασία. Για ένα βρέφος, για ένα παιδί.